της οικονομίας και από τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τη μηχανή να ξαναπάρει μπρος. Απόψε παρέμβαση στο ΜΕΣ κάνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, ο κ. Αλέκος Ορουντιώτης από τη Λεμεσό. Καλησπέρα, κύριε Ορουντιώτη. Καλησπέρα σας. Συνεπώς, εξ αφορμής και της σημερινής ημέρας, στην ουσία κράτησα δύο πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Επέκταση της τουριστικής σεζόν και πολιτική των ανοιχτών εθέρων. Μπορούμε σήμερα, ανήμερα του τουρισμού, αν θέλετε, να εξαγγείλουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο? Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε όσον αφορά το θέμα των ανοιχτών εθέρων είναι ότι πλέον υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με αίτημα προς τη ρωσική πλευρά για ανοιχτούς εθέρες. Ναι. Ήδη το αίτημα έχει υποβληθεί και αναμένουμε την απάντηση της ρωσικής πλευράς. Έχουμε αισιοδοξία, πιστεύουμε ότι η απάντηση θα είναι θετική. Τουλάχιστον θα είναι καλύτερη η πρόταση που θα δεχτούμε από αυτά που ισχύουν σήμερα και έτσι θα καταφέρουμε πράγματι να φέρουμε αυτούς τους επιπρόσθετους τουρίστες που μας έχουν υποσχεθεί οι τουριστικοί πράκτορες ότι θα τους φέρουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό πότε το προσανατολίζεται να συμβεί, κύριε Ροντιώτη? Έχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε περιμένετε αυτή την απάντηση? Ήδη έχει υποβληθεί το αίτημα εδώ και αρκετές μέρες, μπορώ να πω κάποιες εβδομάδες. Είναι στη Ρωσία, έτσι? Ναι, είναι στην πλευρά της ρωσικής πλευράς, ναι. Και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση που θέλουμε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την επέκταση της τουριστικής σεζόν, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι εσείς κρατάτε και το μαχαίρι και το πεπόνι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά δυστυχώς ο οργανισμός δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα και να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να συντονίσουμε και να βοηθήσουμε στο να εξευρεθούν οι λύσεις. Ήδη ο οργανισμός έχει εξαγγείλει για τις 22 του Οκτώβρη ένα εργαστήρι, ολοήμερο εργαστήρι, στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται με αυτό το θέμα και μιλούμε για διάφορα υπουργεία, μιλούμε για ημικρατικούς οργανισμούς όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι η ΣΥΤΑ. Καλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και αυτό τη χρησιμότητά του. Υποψιάζουμε όμως ότι οι άνθρωποι του τουρισμού περισσότερο θέλουν συγκεκριμένα μέτρα για να επεκταθεί η τουριστική σεζόν. Εξαγγελίες θέλουν δηλαδή. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά πολιτική, αυτό ακριβώς. Τα εργαστήρια θα βοηθήσουν, θα δασκαλέψουν, πάντως δεν θα λύσουν το πρόβλημα, έτσι. Ακούστε, από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας σε αυτό το εργαστήρι, η κάθε ομάδα εργασίας θα επιληφθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Λόγω χάρη οι αερομεταφορές. Εκεί, σε αυτή την ομάδα, θα συμμετέχουν από την πολιτική αεροπορία εκπρόσωποι, θα συμμετέχουν από την ΕΡΜΕΣ, θα συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οπότε θα συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη να πάρουν αποφάσεις. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αφορούν την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Ευχαριστώ πολύ για την συνδρομή σας απόψε, κύριε Ροντιώτη.